Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος περιόδευσε στη Θάσο σε περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10 Σεπτέμβρη και επί 4 μέρες κατέστρεψε τεράστιο μέρος του ορεινού όκου του νησιού. Η περιοδία του κ. Κουτσούμπα άρχισε από τον Πρίνο και το Καζαβίτη και συνεχίστηκε στο χωριό των Μαριών. Αυτές τις δύο μέρες που βρισκόμαστε στη Θάσο γίναμε μάρτυρες των μεγάλων καταστροφών που υπέστη αυτό το πανέμορφο νησί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Φυσικά δεν είναι μόνο οι φυσικές καταστροφές που έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν και ανεξάρτητα από τη θέληση των ανθρώπων. Το πρόβλημα είναι τι κάνουμε ώστε να υπάρχει η αναγκαία πρόληψη και από εκεί και πέρα τι κάνουμε για να υπάρξει η καταστολή και η αντιμετώπιση και κυρίως όταν μετά αυτά φεύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας και από την επικαιρότητα, τι κάνουμε για να μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζωές των ανθρώπων, για να μπορέσει το νησί ξανά να γίνει το ίδιο και καλύτερο και βεβαίως να μπορέσουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι κάτοικοι του νησιού να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους ευτυχισμένα και όμορφα. Άρα οι υποσχέσεις που δίνονται τις πρώτες μέρες όχι μόνο χρειάζονται άμεση υλοποίηση, αλλά πρέπει να τρέξουν με ταχύτατους ρυθμούς. Χρειάζεται πολύ περισσότερο αποκατάσταση 100% όλων των πληγέντων. Χρειάζονται μέτρα δραστικά και για τη μελισσοκομεία και για την αγροτική παραγωγή και για την ελαιοκαλλιέργεια και για τα εγωπρόβατα και τους κτηνοτρόφους και για τους επαγγελματίες που πλήγησαν, πολύ περισσότερο για τους υπόλοιπους κατοίκους που έχασαν περιουσίες, σπίτια, στάβλους, αποθήκες κλπ. Αυτό το ζήτημα είναι ζήτημα πάλης και εδώ των ανθρώπων του νησιού, αλλά συνολικότερα και των πολιτικών κομμάτων και μέσα στη Βουλή, κυρίως είναι θέμα της κυβέρνησης να επιδείξει την αναγκαία σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Δεν μπορεί να κρύβεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πίσω από τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κοινοτικές οδηγίες που απάντησε προχτές στους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει προτεραιότητα για να χρηματοδοτηθούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπλημμυρικά έργα, έργα προστασίας, έργα αποκατάστασης της πληγήσας αυτής περιοχής της Θάσου. Είναι απαράδεκτο, θα πρέπει άμεσα να εξευρεθούν τα κονδύλια και να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση. Σε αυτό τον αγώνα το ΚΚΕ θα δώσει όλες τις δυνάμεις και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και έξω από αυτή στους καθημερινούς μας αγώνες. Το μεσημέρι ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος συμμετείχε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα λιμενάρια. Ήρθαμε να σας ακούσουμε, γιατί είστε εκπρόσωποι φορέων, εκλεγμένοι, άλλοι εκπροσωπείτε επιτροπές, αγωνίζεστε, ζείτε τα προβλήματα οι ίδιοι περισσότερο από οποιονδήποτε, πολύ περισσότερο από εμάς που είμαστε σήμερα εδώ ή ερχόμαστε από την Αθήνα, και αυτό αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα, αφορά και τους κυβερνώντες και τον κρατικό μηχανισμό. Άρα ζείτε τα προβλήματα, επεξεργάζεστε τις προτάσεις σας, πρέπει αυτές να τις παίρνουμε υπόψη, θέλουμε να τις ακούσουμε. Αρκετά βεβαίως μέχρι στιγμής έχουμε ενημερωθεί και μας έχετε στείλει αρκετά υπομνήματα και λοιπά και τα έχουμε υπόψη. Γιατί το πρόβλημα βρίσκεται και ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στη Θάσο. Αυτό συμβαίνει και με τη Θάσο τώρα, όπως και με άλλες περιοχές. Στο ότι όταν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας, όταν σταματάει ένα πρόβλημα, ένα θέμα να είναι στην επικαιρότητα και να το βιώνει άμεσα ο λαός και να εξαφανίζεται από τα κανάλια, ταυτόχρονα να εξαφανίζεται το πρόβλημα και από τα υπουργικά γραφεία και από τη Βουλή. Για το απόγευμα πριν την αναχώρησή του από τη Θάσο, είχε προγραμματιστεί συνάντηση του μοτοδήμαρχου του νησιού Κώστα Χατζημανουήλ.